ρωτήσω, κύριε Μπαλάσκα. Από το δέντρο. Ο σύντροφος γιατί εξετάζεται? Κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο πράγμα που ανακάλυψαν αμέσως από το κινητό και το πρώτο πράγμα που είδαν ήταν ότι η κοπέλα είχε ένα λογαριασμό που δεν ξέρουμε αν είναι δικό της, ο οποίος έτσι λέγεται, θα το πω και εγώ έτσι όπως το λένε, τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι είχε ένα λογαριασμό ο οποίος ήταν για... Escort. Για συνόδιο escort. Ναι. Δύο ερωτήσεις, κύριε Μπαλάσκα. Για παράλληλη εργασία. Συγγνώμη, για λέει σημαντικά πράγματα. Εδώ πάνω. Ναι. Υπάρχει Έλληνα στο κάδρο, κύριε Μπαλάσκα? Ναι. Υπάρχει. Υπάρχει. Μάλιστα. Πάμε αυτό για το... Η κοπέλα έχουν ήταν... Έχουν ληφθεί ήδη 6 καταθέσεις, να ξέρετε. Λοιπόν, είπατε πριν από λίγο, επειδή εγώ δεν το έχω διαβάσει αυτό, με συγχωρείτε. Ναι, βόμβα. Είχε προφίλ, σελίδα, σε site για συνοδούς. Ακριβώς. Σε πολωνικό site, πολωνικό site, πολύ συγκεκριμένο, πολύ μεγάλο, ναι, της Πολωνίας, .pl, όπως είναι GR της Ελλάδος. Εξετάζεται όμως αν είναι ψεύτικο το προφίλ και βάλατε φωτογραφία μιας ωραίας κοπέλας. Αυτό, Στέφανε, εξετάζεται και αυτό. Δύο λεπτά, αφού στο κινητό μιλάμε, δεν το βρήκε αστυνομία. Μισό λεπτό, τι εννοείς εξετάζεται? Δεν βρήκε στο κινητό. Αυτό εξετάζεται από τις αντιστοιχίες, σας είπα και στην αρχή, του κινητού, από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Αυτή τη στιγμή μέσω έχει πάει και ένας ειδικός, ο οποίος είναι από το ηλεκτρονικό έγκλημα, και εξετάζεται αν είναι αληθινό αυτό το προφίλ, εάν έχουν γίνει επαφές, εάν έχουν ανταλλαχθεί ραντεβού και αν έχουν γίνει τέτοια πράγματα, βεβαίως στον ελλαδικό χώρο και στην ΚΟ. Στο εξωτερικό, εντάξει, δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ τι έκανε η κοπέλα. Η ουσία είναι τι έκανε και τις τελευταίες ώρες και τις τελευταίες ημέρες εδώ στην Ελλάδα. Και αν παίζει ρόλο. Παιδιά, έχω μπερδευτεί. Το κινητό της, κύριε Μπαλάσκα, βρέθηκε χωρίς κάρτα SIM, έτσι δεν είναι? Φυστά. Άρα, έτσι, ναι, ναι. Ο δράστης ήθελε να εξαφανίσει τα τελευταία τηλεφωνήματα. Δεν ξέρω. Σήμα. Το πισμό, Κατέρινα, το σήμα ήθελε να εξαφανίσει. Λοιπόν, κοιτάξτε, τα κινητά είναι περίεργα πράγματα. Θα πρέπει να το ξεγνωρίζετε, είναι περίεργα μηχανήματα τα κινητά και πολλές φορές εκεί που νομίζω δεν θα μιλήσουν, ακόμα και σπασμένα να είναι, ακόμα και χωρίς την κάρτα, αυτά μιλάνε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά που έχουν να πούνε με ειδικά προγράμματα, τα οποία είναι προγράμματα αναζήτησης, τα οποία τα έχει το ηλεκτρονικό έγκλημα με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αυτά που είναι να πει, θα πει. Και στην προκειμένη περίπτωση, σας λέω ότι σε ένα μεγάλο site, όπως πολύ σωστά είπε ο Στέφανος, αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί προφίλ. Όχι φωτογραφία, προφίλ της κοπέλας και τώρα ελέγχονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε από ειδικό ερευνητή του ηλεκτρονικού εγκλήματος και τη ΔΕΕ, Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, εάν υπήρχαν βίζιτες, να το πω έτσι απλά ρε παιδιά, βίζιτες στην Ελλάδα αυτή τη κοπέλα με κάποιους άλλους ραντεβού, όπως θέλετε το λέτε. Και τη σχέση του συντρόφου. Κάτι να ολοκληρώσει, Στέφανε. Ένα στοιχείο από τα πολλά. Είναι ένα στοιχείο από τα πολλά. Και έχουν βρεθεί και κάποια στιγμή. Τα οποία ο σύντροφος το γνώριζε αυτό για την κοπέλα? Δεν μπορώ να επεκτάτω σε αυτό. Ο σύντροφος λέει αυτά που λέει. Χτες σας λέω, μίλησαν το ώρες. Αν έχετε κάποιες πληροφορίες να μας μεταφέρετε με βάση αυτά που είπε ο σύντροφος. Αυτά που είπε ο σύντροφος εξετάζονται όσον αφορά τις αντιφάσεις που ενδεχομένως να υπάρχουν για τις δηλώσεις που έχει κάνει μέχρι ώρας. Αυτά που τα τεχνικά σημεία τώρα που ενδιαφέρουν πρώτα είναι να βρούμε τον πρώτο ένοπλο. Δηλαδή αυτός που της αφαίρεσε τη ζωή, Κατερίνα. Αυτός που της αφαίρεσε τη ζωή θα καταδεικνύεται και από τον μεταφορέα, διότι πρέπει να υπάρχουν στο σεντόνι. Ήταν καλυμμένοι με σεντόνι και με μαύρη σακούλα. Λοιπόν, στο σεντόνι υπάρχουν ίχνη DNA.